πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, στα πλαίσια της σχολής γονέων, της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιανίστης, ένα θεσμό, ο οποίος έχει την αρχή του στον μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιανίστης, κύριο Παύλο, έναν άνθρωπο ενεργήγαντα της πίστεως, της αγάπης, της Ιεραποστολής και της θυσίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η υπεύθυνη της Σχολής Γονείων της Μητροπόλεως μας, με επικεφαλής τον πατέρα Προκόπιο, ο οποίος είναι εφημέδιος στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστης, Πόλεως Σιάτιστης. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεται μαζί μας ο πατήρ Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός στο Πανελλήνιο για την αγάπη του προς τους νέους, προς την οικογένεια, προς τον Θεό, προς την πατρίδα, προς την αλήθεια, προς την πίστη. Αγαπάει ιδιαίτερα τα παιδιά, όχι όπως εμείς όπως λέμε τα μικρά παιδιά τόσο, όσο τα μεγαλύτερα παιδιά. Τους νέους, τους οποίους εμείς συνήθως από έκτο ασφαλούς τους κατηγορούμε. Ενώ οι νέοι αυτοί είναι το άνθος της πατρίδος μας. Είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Είναι αυτοί που θα κρατήσουν και πολλοί από αυτούς κρατάνε ήδη στα χέρια τους τις τύχες της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χρήστο που έκανε τόσα χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, από την ησυχία του, τη ζέστη του, από την ξεκούρασή του, από άλλες ασχολίες που έχει, που είναι πολύ σημαντικές, και ήρθε εδώ σε εμάς σήμερα, σε μία επαρχιακή πόλη, σε μία μικρή πόλη, για να μας δώσει τα φώτα του, να μας δώσει κάποιες συμβουλές, να μας δώσει λίγο από την αγάπη του για τους νέους μας, για τους ανθρώπους και για τον Θεό. Να μας μεταφέρει αυτό που έχει στην καρδιά του, δηλαδή το φως της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να μας μεταφέρει τα ζωή ρητά. Ζωή ρητό σημαίνει αυτός ο οποίος αναβλύζει, ρέει, πηγάζει, βγάζει ζωή. Νάματα, να μην αυτό το οποίο το πίνουμε, τα ζωή ρητά νάματα της πιστεώς μας, δηλαδή το γλυκό και ζωογόνο ποτό της Ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το οποίο πηγάζει κατευθείαν από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Δεν θα μιλήσω άλλος, θα απολαύσουμε τον πατέρα Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα, που ήρθατε κοντά μας αφήνοντας χιλιάδες υποχρεώσεις και την ίδια την οικογένειά σας, και ήρθατε μαζί μας σήμερα εδώ να μας πείτε δύο λόγια βγαλμένα από την καρδιά σας για τις ημέρες αυτές τις οποίες διανύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Την ευλογία του, γιατί πολύ σύντομα πιστεύω κάποια στιγμή
αυτός εις τα θέλους της αγιοποιήσεως της Εκκλησίας μας. Να πω ένα παράδειγμα από τότε και μετά να αρχίσω τα σοβαρά, τα χαζάματα. Ήταν με το Αγίου Νικολάου πανηγύρι. Είχα γνωριστεί με αρκετούς τότε εδώ, κυρίως με τον Πάπα Βασίλη, ήμουν λαϊκός ακόμη και προσπαθούσα να βοηθήσω με την αγριοφωνάρα μου και την τσαλτική μου της Εκκλησίας. Συζητάμε τι ώρα θα κάνουμε το πανηγύρι. Μου λέει ο Πάπα Βασίλης κατά τις 5 είπαμε με τον Δεσπότη και μου λέει όμως έλα λίγο πιο νωρίς, γιατί ο Δεσπότης πολλές φορές έρχεται πιο νωρίς. Εγώ δεν είχα και τι να κάνω τότε. Πηγαίνω κατά τις 4 και μέσα στον ναό δεν υπήρχε κανένας, μέσα στο ιερό υπήρχε ένα φωτάκι μικρό και άκουσα να ακούγονται τα καμπανάκια από το θυμιατό. Έλεγαν ο νεοκόρος, ετοιμάζει. Πηγαίνω και τι να δω, το Δεσπότη, μόνο του, να έχει μαζέψει τα αντεριά του, να έχει γονατίσει στο θυμιατό και να το καθαρίζει, να το τρίβει. Δεσπότη μου, τι είναι αυτό. Έλα βρε παιδάκι μου, λέει, καημένος από Παπα Βασίλη, τόσες δουλειές, έχει άσε να μου πάρει τις δουλειές του Παπα Βασίλη. Έχει οικογένεια, έχει το σταθμό, έχει τούτο, έχει εκείνο, έχει το ένα, έχει το άλλο. Είπα και εγώ να βοηθήσω λίγο να γίνει το πανηγύρι. Από πέρασε λίγη ώρα και ακόμα ήμασταν μόνοι μας. Μου λέει, άντε να αρχίσουμε, να δουν και οι πατέρες. Και τρέχω εγώ στο αναλόγιο για να του πω το εις πολλά. Και μόλις αρχίζω μου λέει, άστα βρε παιδί μου εδώ, αυτά να τα λέτε στους μεγάλους δεσποτάδες της Μεγάλης Μητροπόλης. Εδώ δεν τα χρειαζόμαστε. Ανέβηκε στο θρόνο, λέω ανέβηκε στο θρόνο, αλλά δεν του άρεσε πως είδε, κοίταξε και κάθισε στο παραθρόνιο για να κάνουμε το πανηγύρι από εκεί. Μια άλλη φορά ήμουνα στο Άγιον Όρος, να πω και αυτό τώρα αφού είπαμε για τον πατέρα Αντώνιο, ήμουνα στο Άγιον Όρος. Και μας διηγήθηκε ο μακαριστός ο πατέρ Γρηγόριος ο Ζουμής, ο ηγούμενος της Δοχειαρίου, ένας γίγαντας της Εκκλησίας μας, μία ιστορία με τον πατέρα Αντώνιο τον Δεσπότη. Είχαμε, λέει, πανηγύρι φέτος, ήταν τότε που είχε πάει, και ήρθε, λέει, είχα καλέσει ο Δεσπότη να χωροστατήσει και να κάνει το πανηγύρι τον πατέρα Αντώνιο. Βγήκαν, λέει, οι μοναχοί να πιάσουν ψάρια. Τα πανηγύρια στο Άγιο Όρος έχουν πολύ φαγητό, γιατί πάμε πάρα πολλοί προσκυνητές. Και μοναχοί και ιερείς και κόσμος πολύ. Και γύρισαν, λέει, κραμμένα τα παιδιά μου, έχουν δικά τους βάρκα αυτοί και βγαίνουν. Δεν είχαν πιάσει τίποτε. Και συζητούσαμε τι θα κάνουμε, γιατί την άλλη μέρα είχαμε το πανηγύρι. Και λέει ο πατήρ Αντώνιος, γεροντά, ας βγουν προς τα εκεί, και τους έδειξε ένα σημείο της θάλασσας. Τα παιδιά στην αρχή, οι μοναχοί, οι νέοι, τζίνησαν, την οργώσαμε όλη τη θάλασσα, γεροντά, τίποτα δεν έχει. Και τους λέω, Δεσπότης, πάντα προς τα εκεί, πάντα προς τα εκεί. Αν κάτι τα έχει εκεί. Σε μία ώρα, λέει, γυρίσαμε με όλα τα κουφίνια γεμάτα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το Δεσπότη σας, τον αγάπησα πολύ. Τον νιώθω, θα μου επιτρέψει, δεν τα λέμε συνήθως έτσι στους δεσποτάδες. Τον νιώθω φίλο μου. Πολύ καλό μου φίλο. Και αναπαύομαι κάθε φορά που τον σκέφτομαι ή κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Χαίρομαι γιατί δέχτηκε ένα παιδί μου να γίνει εδώ κληρικός. Πάρα πολύ χαίρομαι και χάρηκα ακόμα περισσότερο που μου είπε καλά λόγια. Το θέμα το οποίο κανονίσαμε με τον πατέρα Κοκόπιο είναι ποιον Χριστό περιμένουμε τα Χριστούγεννα και ποιον Χριστό ζούμε
και ποιον Χριστό γνωρίζουμε στα παιδιά μας. Σας λέω αλήθεια, με πονάει πολύ το ποιον Χριστό γνωρίζουμε στα παιδιά μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα παιδιά μας όλα θέλουν να γνωρίσουν τον Χριστό. Εμείς οι μεγάλοι ξεχάσαμε να ψάχνουμε τον Χριστό. Με μια διαφορά όμως τα παιδιά μας, ότι θέλουν να γνωρίσουν τον πραγματικό Χριστό. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Και όσο πιο αλήτες είναι, τόσο πιο πολύ ψάχνουν τον πραγματικό Χριστό. Ένα Χριστό που είναι αυτός που ήρθε. Και είναι ένας Χριστός αυτός που θα έρθει και έρχεται κάθε χρόνο. Και άκουγα προχθές μια ομιλία και μου άρεσε να το μεταφέρω και σε εσάς, ότι οι καρδιές όλων μας, λέει, τα Χριστούγεννα γίνονται φάτμοι. Και ότι οι καρδιές όλων μας τα Χριστούγεννα γίνονται σαν την καρδιά της Παναγίας. Η οποία Παναγία μας τι έκανε τα Χριστούγεννα, μάλλον 9 μήνες πριν τα Χριστούγεννα στον Ευαγγελισμό. Απλά υποκλήθηκε στο Θεό, υποκλήθηκε στο Θεό και δέχτηκε να παίξει τον ρόλο. Εάν δεν είχε υποκληθεί η Παναγία μας στο Θεό, δεν θα είχε βρεθεί ακόμα ο Χριστός. Αν δεν είχε βρεθεί η Παναγία, αυτή η Παναγία, ναι, με αυτήν την ψυχή, με αυτήν την καρδιά, με αυτήν την υπακοή, με αυτήν την ταπείνωση, δεν θα είχε έρθει ακόμα ο Χριστός. Και θα ήταν και για μας ο αναμενόμενος. Και θα ήμασταν όλοι στο σκοτάδι που ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Όπου, πόσο ωραία τα γράφουν οι προφήτες, βλέποντας στο βάθος κάποια πράγματα φωτός, τα επέτρεπε ο Θεός για την αγιοσύνη τους και αυτονών, να βλέπουν τον Χριστό που θα έρθει και να χαίρονται και να φωνάζουν οι προφήτες, να σκυρτάει, λέει, η Βηθλέμ, γιατί έρχεται ο Χριστός. Ξέραν ποιος θα είναι αυτός ο Χριστός. Για να δούμε λίγο λοιπόν και εμείς ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Διότι αν περιμένουμε τον Χριστό να γίνει σύμμαχός μας απέναντι σε αυτούς που πολεμάμε, γιατί δεν ξέρω πώς μας έχει έρθει σε αυτήν την εποχή ένα κομμάτι χριστιανών, και συγχωρέστε με που θα μιλήσω γι' αυτό, πραγματικά συγχωρέστε με, αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Ένα κομμάτι χριστιανών νομίζουν ότι είναι οι σωτήρες της Εκκλησίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν τον Χριστό σύμμαχο, πώς θα έχουμε σύμμαχο τον Πούτιν ή τον... ποιοι είναι στην Αμερική, έχουμε χάσει τώρα και ποιοι είναι ο ένας και ο άλλος. Και θέλουν να πολεμήσουμε μαζί τους. Ξεχάσαμε όμως ποια είναι τα όπλα με τα οποία καλείται να πολεμήσει στις μέρες μας ο χριστιανός. Σίγουρα πάντως τα όπλα δεν είναι αυτά που σκοτώνουν ανθρώπους. Σίγουρα τα όπλα δεν μπορεί να είναι η πολιτική μας. Σίγουρα τα όπλα δεν μπορεί να είναι οι εισαγγελείς μας. Διότι φτάνουμε πολλές φορές να καταφεύγουμε, λέει, σε εισαγγελείς εναντίον αθέων και απίστων. Τι λέτε, μωρέ, υπάρχουν αλήθεια άθεοι και άπιστοι στις μέρες μας? Εγώ αυτή την ερώτηση την κάνω πολλές φορές στον εαυτό μου. Γιατί?
διότι σε πολλούς που απόξω μπορεί να τους δούμε ως άθεους και ως άπιστους, η ψυχή τους και η καρδιά τους αναζητεί τόσο δυνατά τον Χριστό και ας μην το ξέρουν πολλές φορές οι ίδιοι, που λίγο να τους δείξουμε τον Χριστό, τον αρπάζουν, τον λατρεύουν και παραδίνονται στον Χριστό. Ήρθε πριν λίγες μέρες, τώρα αυτές τις μέρες, μου έρχεται ένας κύριος για εξομολόγηση. Μου λέει, Πάτερ, τι ευλογεί αυτός ο καρκίνος. Λέω τώρα, τι ακούω. Τι ευλογεί ο καρκίνος. Του λέω, για πες μου, κάτι θέλεις να μου πεις εσύ. Και τι μου είπε. Δεν είχα αφήσει τόπο και τρόπο που να μην πολεμάω την Εκκλησία. Έγραψα, μίλησα, είπα, έκανα εναντίον της Εκκλησίας, τα πάντα. Τα πάντα, μου λέει. Δεν είχα, ακόμα και στη γειτονιά μου έκανα, όποιον έβρισκα, του έλεγα, δεν πιστεύω να πας σε Εκκλησία, δεν πιστεύω να πας στους παπάδες. Πολεμούσα, λέει, και έγραφα και κείμενα. Και σχολίαζα και έβγαινα και φώναζα και στα σόγια μέσα να μην υπάρχει κανένας που να πιστεύει. Και μόλις, λέει, πήγα σε έναν γιατρό και μου είπε τη μαγική λέξη καρκίνος. Βγήκα, λέει, από το ιατρείο και έψαξα μία εκκλησία. Και είδα, λέει, ένα προσκυνητάρι μικρό, αυτά που έχουν απ' έξω οι εκκλησίες. Κοίταξα δεξιά, κοίταξα αριστερά, με απορία ποιος θα με δει, τι θα με δει. Και πήγα μέσα, λέει, και άναψα. Κάμποσα, πήρα μια χούφτα κεριά, έδωσα, λέει, και ό,τι είχα, δεν είδα τι είχα, και τα άναψα. Και κάθισα, λέει, και έκλαψα. Και ήρθα τώρα, λέει, τρέχοντας εσένα, να εξομολογηθώ. Τι υπέροχη εξομολόγηση που έκανα. Δείξε μου, μου λέει τώρα, πού είναι ο Θεός, προς τα πού να πάω. Λέω τώρα, μου βάλες το δυσκολότερο κομμάτι. Άραγε, πού είναι ο Θεός, προς τα πού δείχνουμε στα παιδιά μας. Δείχνουμε στον ουρανό, δείχνουμε στη γη, δείχνουμε σε εκκλησία, δείχνουμε σε μοναστήρι. Προς τα πού είναι ο Θεός. Για μένα πρώτα ο Θεός είναι στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν είναι σίγουρο ότι αν στείλουμε κάποιον στην εκκλησία, σε ένα μοναστήρι, σε ένα, ότι εκεί θα βρει τον Θεό. Πότε θα βρει τον Θεό, αν μπει και ακούσει κάποιον που έζησε κάτι από τον Θεό. Όταν ρωτούσα τον Γέρο Παΐσιο, Γέροντα, τι χρειάζεται να λέμε στα παιδιά του σχολείου ή στα κηρύγματά μας, μου έλεγε μια φράση που από τότε μέχρι σήμερα δεν μπορούσα να την κάνω πράξη. Το 1/10 μου έλεγε από αυτά που ζεις. Το 1/10 από αυτά που ζεις. Ό,τι ζεις. Αν δεν το ζεις, μη μιλάς. Και θυμάμαι, θα σας πω μια ιστορία που την έζησα στον Τρίλοφο όταν ήμουν παπάς. Είχα δει ένα παλικάρι καλοκαίρι καιρός που ήξερα ότι δούλευε σε ένα μεγάλο νησί του Αιγαίου που έχει πολύ τουρισμό και δούλευε εκεί. Και του λέω, τι θέλεις εδώ, γιατί είσαι εδώ, δεν είσαι στη δουλειά. Μου λέει, ο πατέρας μου είναι να καλπάζω ένα καρκίνο. Μας είπαν οι γιατροί, τελειώνει άμεσα και πρέπει να τον
κοινωνήσεις οπωσδήποτε και να τον εξομολογήσεις. Του λέω, την κοινωνία τώρα, πάμε, το έχουμε. Εξομολόγηση οπωσδήποτε, θα προσπαθήσουμε, αλλά πρέπει και αυτός λίγο να βοηθήσει. Πηγαίνοντας προς το σπίτι του, όταν πλησιάσαμε έξω στην αυλή, άκουσα να βοκάει, να φωνάζει, να σηματώνει από τα ουλιαχτά του πόνου. Πω, Θεέ μου, πόσο λέω πόνο, ζει ο άνθρωπος. Κατεβαίνω, 2-3 σκαλιά ήταν στο κατόρφο, ξαπλωμένο σε ένα τηφάνι, αχριεμένο το πρόσωπο, έχει σημασία όλο αυτό. Του λέω, ήρθα, προσπαθώ να μην πω τα ονόματα, για να σε κοινωνήσω, να γίνεις καλά. Κι αν μπορούμε, μωρέ, να πούμε, του λέω και δυο λόγια. Μου λέει, παπά μου, πονάω πάρα πολύ, σε παρακαλώ, φύγει. Κοινώναμε και φύγει. Λέω, Θεέ μου, θα το χάσουμε, άρα για το παιχνίδι. Αφήνω τη Θεία Κοινωνία σε ένα κομμωδίνο, αυτό τον κοινώνησα. Και γυρίζω στον ίδιο, γονατίζω μπροστά που ήταν στο διβάνι. Φεύγουν όλοι οι δικοί του, σου λέει μήπως πει στον παπά κάτι, και αρχίζω να τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Τον χάιδεψα, τον χαμογέλασα. Και αφού πέρασε κανένα τέταρτο, τον αγκαλιάζω έτσι στο πρόσωπο, τον φυλάω στο λαιμό και του λέω, άντε, να ξανάρθω σε λίγες μέρες να είσαι καλά, να τα πούμε. Δεν είπε τίποτα, δεν βόγγιξε τίποτα. Το κοίταξα, πήρα τη Θεία Κοινωνία και έφυγα. Πριν πω στο αυτοκίνητο με φωνάζει η νύφη του, «Παπα Χρήστο, σε θέλει ο παπάς, ξανά έλα λίγο». Πηγαίνω, μέσα σε 5 λεπτά μου λέει τα πάντα. Και ένα από αυτά ήταν όντως βαρύ για την ψυχή μου. Είχε συμμετάσχει στις διαμάχες του εμφυλίου πολέμου και είχε βρεθεί να σκοτώνει συνάνθρωπό του. Αυτά πάμε και κλάψαμε και τον ξαναχάιδεψα λίγο και τον αγκάλιασα. Έφυγα. Ακούστε όμως τη συνέχεια. Μαρτυράει συνέχεια τώρα, αφήστε μέχρι εδώ, ήταν ένα απλό γεγονό. Ξημερώματα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, έλα ο μπαμπάς τελείωσε, πάω στο σπίτι. Και τι να δω, η οικογένεια με ρωτούσε, ρε παπά, τι του έκανες, τι του έδωσες, τι του είπες. Δεν ξαναβόγγιξε, δεν ξαναπώνησε, δεν ξαναείπε τίποτα. Κοιμόταν, ξυπνούσε λέει λίγο και μας έλεγε ήρεμα, σας ευχαριστώ που ήρθε ο παπάς. Και ξανακοιμόταν. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Και ξανακοιμόταν. Πέστε στον παπά Χρήστο ένα ευχαριστώ που ήρθε και πήρε το βάρος μου. Φεύγοντας όμως, μου είπε μια λέξη, αυτήν θέλω να κρατήσετε. Ρε παπά, δεν με έχει χαϊδέψει στο πρόσωπο ποτέ κανένας. Είσαι ο πρώτος. Δεν μου μίλησε τόσο γλυκά. Δεν μ' αγκάλιασε έτσι κανένας, δεν με φίλησε έτσι κανένας. Και λέω εγώ τώρα, σε αυτόν τον άνθρωπο η αγάπη νίκησε το φόβο του θανάτου, γιατί καθάρισε την ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε
και γιάτρεψε παντελώς την ψυχή του σε ένα, σε δύο, σε τρία από πολύ λεπτά. Γιατί δεν χρειάστηκε να μάθει πολλά για τον Χριστό. Χρειάστηκε να ενώσει τον Χριστό. Χρειάστηκε να νιώσει ποιος είναι μωρέ τελικά αυτός ο Χριστός. Διότι, για προσέξτε λίγο, ποιον Χριστό περίμεναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι? Έναν Χριστό που θα έρθει και μαζί τους θα κάνει μια παγκόσμια κυριαρχία, θα κυριέψει τα έθνη όλα για λογαριασμό τους. Και ότι αυτός ο Χριστός θα είναι συμμαχός τους. Αυτός ο Χριστός θα τους συγχωρεί ό,τι και αν κάνουν, αλλά θα τα ξανακάνουν και θα είναι αυτή η αρχηγή. Και επειδή αυτός ο Χριστός δεν ήρθε έτσι, για να δούμε τώρα πώς ήρθε ο Χριστός. Για λίγο, μωρέ, να δούμε. Πάμε για Χριστούγεννα. Τι γίνεται τώρα τα Χριστούγεννα? Τι έγιναν εκείνα τα Χριστούγεννα, τα πρώτα? Κατεβαίνει ο Χριστός, ξεντύνεται τη δόξα του όλη και ενώ κατεβαίνει ως Θεός και γίνεται και άνθρωπος, το Θεός το κρύβει. Γιατί? Για να μην τρομάξει τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να έρθει και από τότε μέχρι τώρα να τρέμει η γη εναντίον μας και να είμαστε υπάκουοι. Όχι! Τίποτα από αυτά. Τίποτα, τίποτα. Ούτε στη γέννα. Δεν ήταν κανένας από τους δυνατούς. Δεν τους ήθελε, δεν τους είχε ανάγκη. Ποιον ήθελε, ποιον θέλει, γιατί ήρθε ο Χριστός? Ούτως αγάπησε, λέει, ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ τον αγάπησε, που έδωκε τον Υιό του να έρθει στον κόσμο. Αλλά δεν μας τον έδωσε για να μας φτιάξει καλούς ανθρώπους, όπως καμιά φορά εμείς νομίζουμε. Να σταυρωθεί και να μας δείξει τον δρόμο της σωτηρίας. Ένας δρόμος όμως σωτηρίας που περνάει μέσα από την αγάπη. Όχι, δεν υπάρχει δρόμος του Χριστού χωρίς αγάπη. Γι' αυτό και όλα τα τροπάρια έχω σημειώσει κάτι σε αυτές τις μέρες για μια-δυο-τρεις ομιλίες που μου έχουν καλέσει, να ψάξω στην Αγία Γραφή πόσες φορές υπάρχει η λέξη αγάπη. Η αγάπη του Θεού, πόσο μας αγαπάει ο Θεός, αγάπη, αγάπη, αγάπη και ειρήνη, 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 θέλει και χαρά, 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 χαρά. Φτάνει μόνο να δει κάποιος το Ευαγγέλιο το πρώτο της Μεγάλης Πέμπτης, που είναι ένα υπέροχο Ευαγγέλιο, δεσπότη, που είναι, εντάξει, εκεί κλαις, όχι μόνο για τα νοήματα και για το πόσο ωραίο τα έχει κάνει τις λέξεις ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Εκεί μέσα όμως τι βρίσκει, ενώ ο Χριστός πάει, ξέρει ότι τις επόμενες στιγμές θα συλληφθεί και θα φορτωθεί τον πόνο των ανθρώπων και την αμαρτία όλων μας και θα τα κουβαλήσει και θα τα πονέσει και θα τα υποφέρει. Ξέρει αυτά. Τι νοιάζεται όμως? Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη των μαθητών. Έρχεται, λέει, η ώρα αυτή τη στιγμή, αλλά εσείς να μην τη νοιάζετε. Κάνε, προσεύχεται, πλέκει εκείνη την ώρα τα λόγια που λέει με την προσευχή και λέει, κάνε Θεέ μου η χαρά να είναι εν εαυτής, πεπληρωμένη, να είναι γεμάτη η χαρά, η ψυχή τους, η καρδιά τους, να είναι όλα γεμάτα, όλα, όλα, από ειρήνη, από αγάπη, από χαρά,
να έχετε, λέει, χαρά μεταξύ σας, να έχετε... να έχετε, λέει, χαρά μεταξύ σας, τόση και αγάπη όσοι έχουμε και εμείς. Ποιοι είναι οι εμείς? Η θεότητα, τα τρία πρόσωπα. Τόση χαρά, τόση ειρήνη, τόση αγάπη. Γι' αυτό και τα τροπάρια της, των Χριστουγέννων γεμίζουν χαρά τα σήμαντα σήμερον, χαράς πληρούνται. Τα σήμαντα έχουν γεμίσει χαρά. Χαρά, αυτή λοιπόν τη χαρά είναι το πρώτο μας, είναι την αγάπη που πρέπει να ψάξουμε για να δούμε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο γάρ καρπός του Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει θα καταλάβετε ότι έχετε καρπό Αγίου Πνεύματος μέσα σας, πότε, πότε, όταν έχετε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Τι είναι μακροθυμία? Να σου κάνει ο άλλος κάτι, μικρό ή μεγάλο, κακό, και να τα αφήνεις, να περπατάς. Όπως ζήτησε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό, μη στήσεις, Κύριε, μη τη λογιάσεις αυτή την αμαρτία. Και έρχεται μετά ο Στέφανος, πρώτος μάρτυρας, και λέει το ίδιο. Γιατί ο Χριστός είναι η απέραντη αγάπη και μάλιστα ήρθε, για να πετάξουμε και λίγη θεολογία, να αποκαταστήσει τι? Τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα. Γιατί, διάβαζα προχτές, διότι ο Θεός δεν μπορούσε να ζήσει μόνος Του. Τι ήθελε? Τον άνθρωπο. Τον ήθελε. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χριστός, πόνεσε που έμεινε μόνος του μετά την πτώση του ανθρώπου. Φύγαμε και αφήσαμε μόνο του έναν Θεό. Και ενώ θα έπρεπε να τιμωρηθούμε για πάντα, έπεσε. Ενώ θα έπρεπε να τιμωρηθούμε για πάντα, τι κάνει? Ξαναστρώνει το σχέδιο πως θα μας ξαναπάρει κοντά του. Και όχι να μας πάρει κοντά του με πέντε λόγια. Δεν ήρθε να μας πει λόγια ο Χριστός. Γι' αυτό και δεν έκατσε να γράψει. Οι μαθητές του γράψαν. Δεν έκατσε να γράψει. Και ξέρετε κάτι, τα κείμενα γράφτηκαν αργότερα. Η Εκκλησία ζούσε με τι? Με την εμπειρία του Θεού που είδε και ένιωσε και έζησε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δέχεται τη διδασκαλία των πατέρων της, των ανθρώπων, Ιεροπαϊσιος, αγράμματος. Δεν ήταν θεολόγος. Και όμως ότι μας είπε, από πού τα είπε, από αυτά που έζησε. Και όχι μόνο έζησε ο Ιεροπαϊσιος, αλλά άφησε τα δικά του στην άκρη. Μου λέγε πολλές φορές, πόσο ντρέπουμε που είμαι ο χειρότερος καλόγερος. Τίποτα δεν κάνω σε καλόγερος. Όλη την ημέρα με τον κόσμο είμαι. Και έρχεται η Εκκλησία και λέει, αυτός που άφησε τα πάντα για να προσφέρει στον κόσμο, είναι Άγιος. Αν πάμε τώρα στις... να τελειώσω λίγο. Να αποκαταστήσει, λέει, τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Πώς όμως, πώς το είπαμε, να γίνει ο ίδιος, να κατεβεί και να γίνει άνθρωπος. Και να προσλάβει τα πάντα του ανθρώπου. Εκτός από την αμαρτία. Ποια αμαρτία να πάρει ο Θεός? Όλα τα άλλα τα πήρε από τον άνθρωπο. Και μάλιστα για να μας δείξει ότι πήρε τα πάντα, έξω από τον τάφο του φίλου του, του Λαζάρου, έκλαψε. Όταν κουβάλισε το σταυρό του, λύγησε, και όταν ήταν πάνω στο σταυρό του,
φώναξε δυνατά «Ηλί, ηλί, λαμάσα βραχτανή», το τέστην «Θεέ μου, Θεέ μου, να τη με εγκατέλειπες». Ένιωσε τη μοναξιά. Και ξέρετε κάτι, ήταν και μοναξιά και από τους μαθητές του. Ένας έμεινε από τους μαθητές κοντά του. Όλοι οι άλλοι. Τόσο αδύναμος γίνεται ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του. Πότε γίνεται ο άνθρωπος σπουδαίος και δυνατόν? Όταν τα βρει με τον Θεό του. Γι' αυτό και κάνει και θαύματα. Τι είναι το θαύμα, τι είναι? Να μπορεί ο άνθρωπος να γυρίσει το φυσικό φαινόμενο τούμπα. Την αρρώστια που τρώει κάποιον να πει «Έφυγες». Αυτός είναι ο Θεός. Και όταν μετά δίνει ο Θεός, όταν δίνει με τα λόγια του αυτά τα λίγα που είπε, τα περισσότερα που ήταν οι παραβολές του, στις παραβολές μέσα κυρίως τι έβαλε? Αγάπη και προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν ζει αν δεν έχει ταπείνωση να νιώσει ότι είναι ο τελευταίος και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο δρόμος της αγιοσύνης. Ταπείνωση ότι είμαι ο τελευταίος και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα υπέροχο παραμύθι που μου αρέσει εμένα και επειδή είναι χριστουγεννιάτικο, μου επιτρέπετε να το πω σε δύο λεπτά, δεσπότη μου. Μια φορά λέει και έναν καιρό ζούσε σε ένα μέρος ένας πλούσιος άρχος. Και του λέει ο Χριστός, φέτος, όταν Χριστούγεννα παραμονές, θα έρθω, λέει, σε σένα να γεννηθώ στο σπίτι σου. Χαρά ο άρχοντας, κάλεσε υπηρέτες, προσωπικό, θα έχετε το σπίτι, λέει, πανέμορφο, έτοιμο, ζεστό, καθαρό, τα πάντα φαγητά, τα πάντα έτοιμα. Το βράδυ του Χριστουγέννου θα έρθει ο Χριστός. Φυσικά κάλεσε και τους άρχοντες των άλλων περιοχών, φυσικά κάλεσε και τα σόγια, φυσικά κάλεσε και τους φίλους, φυσικά κάλεσε και τους πάντες, για να επιδείξει τον Χριστό που θα έρθει. Και αφού φτάνουμε, λέει, στο βράδυ εκείνο και όλα έτοιμα, ακούγεται η πόρτα να χτυπάει. Ο Χριστός πάει στο πλατήσκανο, κοιτάει, οι υπηρέτες ανοίξαν την πόρτα και τι να δουν? Μια γυναίκα κουρελιασμένη, ένα παιδάκι ορφανό στην αγκαλιά. Καλοί μου άνθρωποι, κάπου μια γωνιά ζέστη να πω κι εγώ, απόψε να πεθάνει το παιδί μου, έχει πυρετό. Φύγε τώρα, εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Τη σπρώξανε, τη κλείσαν την πόρτα. Ξαναπεριμένανε τον Χριστό. Ξανά. Τρεις περαστικοί. Καλοί μου άνθρωποι, μας έπιασε το χιόνι, το κρύο, η νύχτα. Και τα άλογά μας πεθάνουμε από το κρύο κι εμείς. Κάπου μια γωνιά. Φύγετε κι εσείς, περιμένα τον Χριστό. Ήρθε κι ένας ξένος, ήρθε κι ένας παππούς, ήρθε και κάποιοι άλλοι άρρωστοι. Μέχρι το πρωί. Και μόλις άρχισε να πλησιάζει το πρωί, άρχισε να κοροϊδεύει ο κόσμος. Περίμενες εσύ τον Χριστό, μας κοροϊδεύσες, μας έκανες. Τι είναι αυτά? Πρώτος ο Χριστός. Φεύγουν όλοι, ακόμα και οι συγγενείς του και οι δικοί του άνθρωποι. Και τότε λέει, άρχισε να φωνάζει στον ουρανό. Ντροπή σου, Θεέ μου. Ντροπή σου, είσαι ψεύτης, είσαι άδικος, με κοροϊδεψες. Γιατί, άνθρωπέ μου, σε κοροϊδεψες? Είπες, θα έρθεις. Μα ήρθα. Ή
ήρθα 10 φορές και τις 10 με πέταξες και τις 10 με έδιωξες και τις 10 δεν με δέχτηκες. Και πώς ήρθες? Ήμουν ο ξένος, η μάνα με το ορφανό, ο περαστικός, ο παππούς, ο άρρωστος, αλλά δεν με δέχτηκες. Και έλεγα, και δέστε τώρα, αν βάλουμε και την παραβολή της μελούσης κρίσεως δίπλα, δεν είναι ακριβώς αυτό? Αφού επιείσατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε, λέει ο Χριστός. Δηλαδή, θα τολμήσω να το πω και αν κάνω λάθος να μου διορθώσω ο Δεσπότης. Μην κοιτάτε στον ουρανό να δείτε τον Χριστό, να βρείτε τον Θεό. Όχι. Δεν θα τον δούμε εμείς στον ουρανό. Ναι, υπήρχαν άγιοι και μπορώ να σας πω μια ιστορία τώρα γιατί μου την θύμισαν κάποιοι που βλέπαν τον ουρανό να ανοίγει. Εμείς δεν θα τον δούμε εκεί τον Χριστό. Εγώ τουλάχιστον ντρέπομαι και να το σκεφτώ ότι μπορεί να μου ανοίξει ο ουρανός και να μου δείξει τους αγγέλους και τους αγίους και τα όλα. Το Χριστό θα τον δούμε στο διπλανό μας. Ο κάθε διπλανός μας είναι ο Χριστός. Και ό,τι προσφέρουμε στο διπλανό μας, δεν έχεις ψωμί, δώσε νερό, λέει ο Χριστός. Δεν έχεις νερό, πήγαινε να επισκεφτείς έναν άρρωστο, πήγαινε ένα φυλακισμένο. Βοήθησε έναν ξένο για λίγο, γιατί κάνα 2, 3, 5, 10, 20, 30 σε όλη την Ελλάδα χριστιανή, κάπου και αυτό το μπερδέψαμε. Βλέπουμε τον ξένο και τον πετροβολάμε, ενώ εκείνος είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Και επειδή ήμουν ένα παιδί μετανάστη, ξέρω ακόμα περισσότερο τι τράβηγε ο πατέρας μου εκεί που ήταν μετανάστη. Στις παραβολές όλες κυριαρχεί η αγάπη του Θεού. Δεν κυριαρχεί η εντολή, δεν κυριαρχεί φιλοσοφία πολύ. Τι, η αγάπη, η αγάπη. Πολλολός πρόβατο. Τρέχει ο Τζοπάνος, λέει, τι ωραία εντολή σε εμάς τους ιερείς. Να έχεις, λέει, 100 πρόβατα και να χάσεις το ένα. Τι πρέπει να κάνεις? Να αφήσεις τα 99 και να πάει να βρεις το ένα το χαμένο. Τι υπέροχο! Και να το πάρεις, θυμάστε κάτι παλές ωραίες φωτογραφίες που υπήρχαν εικονίτσες που είχε τον Χριστό με τον πρόβατο στην πλάτη του. Αυτός είναι ο Χριστός. Η παραβολή του ασώτου. Έλεγα, ρωτούσα τον γέρο Παΐσιο, γέροντα, τι θα λέμε σε αυτόν ή σε αυτήν που έρχεται να εξομολογηθεί και θα έχει να μας πει βαριές αμαρτίες? Τι μου έλεγε? Βρε παιδί μου, λέει, ο παπάς εκείνη την ώρα δεν πρέπει να πει τίποτα. Τίποτα. Και τι να κάνει? Να κατεβάσει το Θεό να αγκαλιάσει το πλάσμα. Λέω, γέροντα, τώρα δεν δουλεύεις. Γίνεται αυτό? Όχι. Τότε θα δείξει τόση αγάπη ο πνευματικός να νιώσει το παιδί του Θεού, γιατί την ώρα δεν είναι παιδί μας, είναι του Θεού που μας το χαρίζει να το νιώθουμε κι εμείς παιδί μας. Σαν την παραβολή μου έλεγε του ασώτου Ιού. Ποια είναι η παραβολή του ασώτου Ιού? Εκεί που φεύγει ο άσωτος, τα ρημάζει όλα και κάποια στιγμή σκέφτεται να γυρίσει τον πατέρα. Και τι κάνει ο πατέρας να γυρίζει ο άσωτος? Όχι, δεν την έχουμε προσέξει αυτή την παραβολή. Γι' αυτό και δεν τη λέμε σωστά και στα παιδιά μας. Τουλάχιστον αυτή την παραβολή θέλω να τη μάθουμε σωστά να τη λέμε. Τι κάνει ο πατέρας? Μόλις το βλέπει να έρχεται, θραμών τρέχει, ας είναι γέρος, περιμένοντας,
και επέπεσε επί των δράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτό. Και μετά, καθαρίστε το, δείστε τον την καλύτερη στολή, την πρώτη, βάλτε του ξανά το δαχτυλίδι, ότι είναι γιος μου και ότι με αυτό το δαχτυλίδι ξανά έχει το δικαίωμα της οικογένειας, διότι οι άντρες που είχαν τα παλιά τετράγωνα δαχτυλίδια ήταν γιατί σφραγίζαν και υπογράφανε με αυτά. Παλιά, τώρα έχουμε άλλες σφραγίδες. Τώρα χάσαμε τις σφραγίδες, είναι ηλεκτρονικά όλα. Λοιπόν, ξανά είναι παιδί μου, λέει. Και θέλω να κρατήσετε τις δύο τελευταίες φράσεις. Και δύσαντες τον μόσχο των συντευτών και φαγώντες εφρανθόμεν. Αυτό το εφρανθόμεν είναι ο Χριστός μας. Αυτό το εφρανθόμεν. Εάν ο Χριστός μας δεν είναι εφρανθόμεν, δηλαδή αυτός που χαίρεται και θέλει να χαιρόμαστε κι εμείς μαζί του και να χλεντάμε μαζί του, τότε δεν έχουμε καταλάβει τον πραγματικό Χριστό. Κάποτε, ας με συγχωρέσω ο Δεσπότης και οι ιερείς του, που είναι υπέροχοι ιερείς, είχε γίνει ένα γεγονός, ήμουνα παρόν. Και ήταν γνωστός μου ο παπάς. Του λέει ένας παππούλης, γέροντα, εγώ. Όποιος δεν κάνει αυτά που λέμε, τον διώχνω από την εκκλησία. Του λέει, τι κάνεις, τον διώχνω. Του λέει, βρε παιδί μου, υπάρχει ένας όμως που το κάνει καλύτερα από σένα. Ποιος γέροντα? Ο διάβολος, παιδί μου. Και τι να κάνω, γέροντα? Βρε παιδάκι μου, η εκκλησία μας δεν είναι για να τους διώχνουμε. Η εκκλησία μας είναι να τους μαζεύουμε όλους και να τους βοηθάμε να θεραπευτούν. Ιατρείο είναι η εκκλησία. Δεν είναι τόπος που δίνουμε βραβεία αγιότητος και καλοσύνης. Εσύ είσαι καλός, εσύ δεν είσαι. Μου το κάνουν μερικές φορές κάποιες, κυρίως κάποιες. Παπά, αυτή τι θέλει και έρχεται εδώ? Βέβαια, καταλαβαίνετε μετά τι τραβάει αυτή που μου το λέει αυτό. Στο χώρο της εκκλησίας, αν σας διηγηθώ τώρα ιστορίες, σας διηγηθώ ιστορίες, πώς ζω με τα παιδιά αυτά τα... Ναι, αυτά που τα λέτε αλήτες, που τα λέτε τρελά και τα λοιπά και τα λοιπά, το τι εξομολόγηση υπέροχη ζω μαζί τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ξέρω γιατί. Βέβαια, δεν σας είπα κάτι στην αρχή, που το λέω σε όλες τις ομιλίες μου. Τι μου είχε πει ο γέροντας Παΐσιος, οπότε, δικαιολογούμε. Όταν είχαμε πάει μια φορά οι θεολόγοι να τον δούμε, τελειώναμε, οι περισσότεροι είχαμε τελειώσει και κάποιοι ήταν στο τέλος της θεολογικής, είχαμε πάει κάποια 25 αργά και συζητούσαμε. Εγώ είχα κάτι πίσω-πίσω, γιατί λόγω καταγωγής που είμαι λίγο από κόνηση και την οικογένειά του και με τον ίδιο και αυτά, κοίταξε να κρυφτώ. Αφού λέγα, ξέρετε, είναι το κάθε επάγγελμα, όταν το σπουδάζει κάποιος, νομίζει ότι ξέρει τα πάντα και ότι ξέρει και περισσότερα από αυτά που ξέρει ο Θεός. Τη θεολόγη το έχουμε αυτό, αυτήν την τρέλα. Και σε ένα θέμα που μ' άρεσε, έκανε κι εγώ λίγο έτσι να με δει, λέει, Χριστάκη, τι θέλεις? Λέω, να πω κι εγώ κάτι, γέροντα. Λέει, τι παιδί μου, τι θέλεις? Να, σε αυτά που συζητάτε. Και απάντησε του γέροντα, που σας αφορά όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Λέει, πρέπει παιδί μου, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά τα σοβαρά? Οι άλλοι τσίμπησαν όμως, γιατί η γέροντα ο Χρήστος να μην έχει με τα σοβαρά? Να, βρε παιδί μου, σε αυτόν όλοι οι τρελοί και οι παλαβοί θα πάνε. Ε, οι σοβαροί, λέει, δεν θα έρχονται σε σένα.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τώρα πώς μ' αγάπησε ο Δεσπότης όμως που είναι καλός και λοιπόν, αυτόν λοιπόν τον Χριστό μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αυτήν την πίστη που έχει αγάπη, που έχει ταπείνωση, που έχει υπομονή, πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας. Όχι, πολλές φορές ακούω στα σπίτια, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Και πού το ξέρετε εσείς ότι θα τιμωρήσει ο Θεός? Ποιος ήρθε ο Θεός αυτός, πιστεύετε, για να τιμωρήσει τα παιδιά μας? Ήρθε να τα αγκαλιάσει. Να τα αγκαλιάσει. Και ξέρετε, αυτή η φράση που λέει εκεί, στη γραφή, θέλει, λέει, πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε. Και εις επίγνωση να αληθεία σε δίνει. Δεν υπάρχει πιο σπουδαία φράση από αυτήν. Αυτό το πάντας. Τι σημαίνει πάντας? Όλους. Όλους. Μα και τους άθεους. Πιο πολύ αυτούς. Και τους άπιστους. Ακόμα πιο πολύ αυτούς. Και τους αλλόθρησκους. Αυτούς και αν δεν θέλει να τον γνωρίσουν και να πιστέψουν και να σωθούν. Και έλεγε κάποιος σύγχρονος ιεροκήρυκας ότι αν δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο σε όλους, φταίμε εμείς οι καλοί χριστιανοί που έχουμε πιάσει τζάμπα τη θέση στο στασίδι και δεν μπορούν να έρθουν αυτοί που πραγματικά θα έρθουν και θα πιστέψουν. Για πάτε λίγο μια φορά ή πατήστε, τώρα που το ίντερνετ μπορούμε να τα δούμε πιο εύκολα, τι γίνεται στον Αγιώργη τον Κουδουνά, στην πόλη. Το έχετε δει ποτέ? Για να δείτε εκεί πόσες εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι πάνε και προσκυνάνε τον Αγιώργη και την Παναγιά την Μερτιδιώτησα. Έμεινα την πρώτη φορά. Ένιωσα, δεν έκρατωσα τα πόδια μου. Λέω, τι είναι αυτό γέροντα? Ο Γεωρεφέμ τότε από τον Άγιο Τρίφωνα του Όρους, ασυλλευέταρος, καλόγερος, έφυγε από τη ζωή. Τέλειωσε η ζωή του. Και χιλιάδες να χτυπάνε την κεφάλα του Τούρκη μπροστά στο Μαγιώργη, στα Μάρμαρα κάτω, και μου λέει κάτσε εκεί στο στασίδι με το πετραχύλι και να σταυρώνεις όσοι περνάνε. Και περνούσαν όλοι να σταυρωθούν. Και λέγα, τι είναι αυτό? Ναι, όπου θέλει πνέει το Άγιο Πνεύμα, όπου θέλει. Ποιοι είμαστε εμείς που θα ελέγξουμε τι και πώς και σε ποιον? Ποιος έχει τη σφραγίδα μας και ποιος έχει την υπογραφή μας? Ήρθε για όλους. Μόνο ο διάβολος βάζει τη σκέψη μη πας, μη κοινωνάς, μη κοινωνάς, μη κοινωνάς, μη πας, μην εκκλησιάζεσαι, δεν είσαι, δεν. Και συνεχίσαμε και μείναμε μακριά. Η εκκλησία είναι εδώ. Η εκκλησία είναι ανοιχτή. Και επειδή εδώ είχατε την τύχη να έχετε πολύ σπουδαίους και σοφούς και αγίους δεσποτάδες, είστε ακόμα πιο τυχεροί. Ένας Παύλος δεν βγαίνει κάθε μέρα. Ένας Αντώνιος δεν βγαίνει κάθε μέρα. Και οι ιερείς και όλα αυτά. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά σας αυτόν τον Χριστό να γνωρίσουν. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, γέροντα, τι λέμε στα παιδιά μας για το Θεό? Τι έλεγε ο γέροντας? Το Γεροπαΐσιο που πέτα. Στα παιδιά μας θα λέμε λίγα πράγματα για το Θεό και θα λέμε στο Θεό πολλά πράγματα για τα παιδιά μας. Και για να ρωτήσω όλους εμάς, όλους αυτούς, ας το πάμε σε οδέτα, που κρίνουν και κατακρίνουν σήμερα πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις μέσα στην Εκκλησία, πόση προσευχή κάναμε για όλους αυτούς? Πόση προσευχή κάναμε για όλους αυτούς?
καθόλου. Ποιο είναι το δυνατότερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, αν δεν είναι η προσευχή, με ταπείνωση και αγάπη. Όταν είχα πάει κάποια φορά στον προηγούμενο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, θα την πω αυτή την ιστορία, είναι η δεύτερη φορά που τη λέω, που μου ήρθε στο μυαλό μου και είδα και θαύμασα. Είχαμε πάει γιατί όταν ήμουν αφηρητής για να βγάλω το προστουζήν και να μπορώ να σπουδάσω, 6 παιδιά έχει ο πατέρας μου και ήταν εργάτης, δούλευα και τη δουλειά που κάναμε ήταν με επιμέλειες εκδόσεων με μια ομάδα φοιτητών και μέσα αυτήν την ομάδα ήταν και η κυρία Μαρία που μετά τη ζήτησα για σύντροφό μου και είμαστε τόσα χρόνια μαζί και ανυπομένοι. Εκεί λοιπόν μας είχε φιλοξενήσει το Πατριαρχείο 4 φοιτητές που είχαμε κάνει αυτή τη δουλειά. Την άλλη μέρα, μία από τις μέρες, ήταν 25 Μαρτίου 1984. Και θα πηγαίναμε λειτουργία εκεί που ήταν ο Πατριάρχης. Πήγε σε έναν ναό του Ευαγγελισμού, δεν λειτουργήσε ο Πατριάρχης. Εγώ είχα μία τρέλα από τότε να φωτογραφίζω. Είχα μία καλή φωτογραφική που μου την είχε πάρει ο πατέρας μου από τη Γερμανία. Και πάω μέσα να δω που είναι ο Πατριάρχης. Τον βλέπω να κάθεται σε μια πολυθρονίτσα, χωρίς τα πολλά κλάση και καλυμάχη και τα λοιπά, μόνο καθόταν. Ήρθε η ώρα να γίνουν, δεν λειτουργήσε, ούτε μιλούσε με κανέναν. Ήρθε να γίνουν οι μεγάλοι είσοδος. Μεταφέρουμε τα βράχαν τα μυστήρια στην πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Γονάτισε κάτω, έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα χέρια και ακούμπησε κάτω στα μάρμαρα. Κάθισε εκεί μέχρι την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Σηκώθηκε να κοινωνήσει και τι είδα εκεί κάτω στα μάρμαρα. Δεν μου το είπανε, το είδα και το έχω φωτογραφία. Ένα ποτηράκι δάκρυα. Τι προσευχή καρδιάρα έχει τόσο ζεστή. Ο Πατριάρχης που τόσο εύκολα εμείς τους κρίνουμε και τους σχολιάζουμε ότι δεν τηρούν αυτό που πρέπει να τηρήσουν. Τι λέτε μόνοι, ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει. Σηκώθηκε, έβαλε ένα απλό πετραχύλι, κοινώνησε, το έβγαλε και έφυγε. Δεν μίλησε με κανέναν. Λέει, τι απλότητα, τι ομορφιά. Ναι, μπροστά μπορεί κάποιες φορές που δίνονται να πρέπει λίγο να λάμψουν παραπάνω. Και μέσα μου, τι ωραία που ήταν. Αυτό λοιπόν, τον Χριστό, αυτήν την Εκκλησία, αυτήν την πίστη σας παρακαλώ να δείξουμε στα παιδιά μας. Ο Χριστός δεν ήρθε ούτε για να δικάσει, ούτε να καταδικάσει, ούτε να γίνει άρχοντας της γης, ούτε να έχει στρατό. Δεν θέλει στρατό η Εκκλησία μας για να σωθεί. Και ούτε είμαστε εμείς, ούτε είμαστε εμείς σωτήρες της Εκκλησίας και του Θεού. Εμείς μπαίνουμε στην Εκκλησία να σωθούμε. Δεν είμαστε σωτήρες. Και για να πω και το γεγονός και μετά όποιος θέλει να τον ακούσω, ο Παπατήχων, ο Ρώσος, ήταν ο πνευματικός γέροντας του γέροντα Παΐσιου. Αυτός τον έκανε και μοναχό, αυτός ήταν ο πνευματικός. Αυτός τον έφτασε να πετάει πνευματικά. Ήταν όμως πνευματικός και του Παπαφώνη του Γαβριώτη. Άλλη τρελή ιστορία αυτός. Κάποια στιγμή η Εκκλησία μας και αυτόν θα τον εγγράψει, πιστεύουμε, στα κατάστοιχα των Αγίων. Αλλά επειδή είχε πολύ τρελή ζωή ο Παπαφώτης, θα αργήσει λίγο. Ο Παπατήχων λοιπόν λειτουργούσε με ένα αγιοπότηρο και με αυτό το καταθέτει στην ζωή που έγραψε το Παπατήχωμα και ο ίδιος ο Γεροπαΐσιος. Που όταν το κρατούσε το αγιοπότηρο, τις περισσότερες φορές τον βλέπω να μην πατάει στη γη, Θεία Κοινωνία. Και αυτό μου το είπε ο ψάλτης του, ο κύριος Μάρκος, που ήταν ο ψάλτης του
Είναι ολόκληρη ιστορία γιατί αυτός έγινε ο ψάλτης του. Γιατί του είχε πάει δώρο κάτι παπούτσια και τόσο πολύ είχε συγκινηθεί που τον φιλοξενούσε συνέχεια όταν πήγαινε στο καλύβι του και λειτουργούσε. Κάποιες φορές λοιπόν μου λέει ο Μάρκος, ο ψάλτης του, τον είχα πω συνεργάτη μετά προς όλη του την υπόλοιπη ζωή. Κάποιες φορές λέει έφευγε την ώρα της λειτουργίας, ψάλε Μάρκο εσύ. Έφευγε το εκκλησάκι. Μια από τις πέντε φορές έφυγα κι εγώ έξω μαζί. Σκοτάδι, μαύρο, πίσα, νύχτα, χειμώνας, συνευχές, τίποτα να βλέπει. Χάνοντα. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεν άντεξα, τον άρπαξα, δεν μου έλεγε. Θα μου πεις, πού πας. Να βρε παιδάκι μου, τι να σε πω, τι να σε κάνω, τι να σε πω, τι να σε κάνω. Πηγαίνω εδώ, λέει, παρακάτω και κοινωνάω κάποιος. Του λέει, άστα αυτά, δεν πας εδώ παρακάτω, όλοι τα κελιά έχουν επαφανίσει, λειτουργάνε με δικούς του. Και τι του λέει μετά, θα σου πω, αλλά δεν θα το πεις σε κανέναν όσο ζω. Πηγαίνω, λέει, απέναντι και του δείξε τον Άθωνα. Και που πας εκεί, έχει κάτι γεροντάκια, λέει, κρυμμένα στις σπηλιές. Είναι η περίφημη ιστορία με τους αόρατους, που οι αγιορείτες τη λένε λίγο, την κρύφουνε πολύ όμως, γιατί δεν τους βλέπει και κανένας. Και τι κάνεις εκεί, εξομολογούνται και κοινωνάνε. Και πώς πας, του λέει εκεί, ξέρω εγώ, βρε παιδάκι μου, ο αέρας με σπρώχνει, ταπείνωσε. Επειδή έχω τη Θεία Κοινωνία, μας παίρνουν στα φτερά οι άγγελοι, δεν ξέρω. Μην το πεις όμως και με κοροϊδεύουν. Σε παρακαλώ, όταν φύγω από τη ζωή να το πεις. Όσοι κρατείτε στην ενορία μου, μπορώ να σας σταυρώσω με αυτό το Άγιο Ποτήριο, γιατί είναι εκεί. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Να πω λοιπόν ένα ευχαριστώ που βρέθηκα εδώ σήμερα, ανάμεσά σας. Να πω ότι ντρέπομαι που μίλησα μπροστά στον δεσπότη σας. Ας είναι φίλος μου και περιμένω ό,τι απορίες έχετε. Όταν ήμασταν καθηγητές λέγαμε ήταν, είπαμε καλά και τα κατάλαβαν όλα ή δεν κατάλαβαν τίποτα. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστείτε να πω τι ωραία εξομολόγηση ζω από αυτά τα τρελά τα παιδιά. Εκατοντάδες, άμα δείτε σκουλαρίκια, τατουάζ, τρέλα, αυτά ιστορίες και έρχονται και κάθονται μπροστά μου, συνήθως γονατίζουν, πιάνουν τα χέρια μου μπροστά στα πόδια, αφού κλάψουν λίγο, μην τα βλέπετε έτσι. Κλαίνε κάποιες φορές. Παπά μου έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και δικαιολογία δεν έχω. Βόηθα μας τώρα να τα ξαναβρούμε με τον εαυτό μας, με την Παναγιά μας, με τον Θεό, με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με το κορίτσι μου. Βόηθα μας. Ό,τι τους πω το κάνουν. Ό,τι τους πω, το εφαρμόζω. Και λέω, τι γίνεται. Ούτε οι καλόγεροι μας δεν έχουν τέτοια υπομονή και υπακοή σε αυτό που θα τους πω. Περπατάω στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, εδώ, εκεί, κι αλλού που πηγαίνω, έρχονται σε αυτή εξομολόγηση μέσα σε ένα λεπτό. Εξομολόγηση πολύ μαζί. Για να δούμε εμείς οι καλοί χριστιανοί, όσο είμαστε τώρα να πούμε ο καθένας τις αμαρτίες του. Έτσι μπροστά όλοι μαζί, 30 παιδιά. Όλες τις αμαρτίες. Όλες. 4 ώρες με παίρνει πολλές φορές μαζί. Αφού στην αρχή είχα απορία, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Όχι παπά, όλοι μαζί είναι. Εμείς μαζί είμαστε. Και μάλιστα έφτασε η φορά σε εξομολόγηση
να μπει κάποιος. Παπά, εγώ πήγα με το κορίτσι του Κώστα και ο Κώστας ήταν παρόν. Και εκείνη την ώρα λέω, τώρα τι θα γίνει εδώ. Σηκώθηκαν, αγκαλιάστηκαν, έκλαψαν και ξανακάλυψαν στη θέση τους. Υπάρχουν και αυτοί και υπάρχουν και οι άλλοι που όταν εμένα μου πουν 10 ευλογίτε πριν την εξομολόγηση, λέω τώρα δύσκολη εξομολόγηση αυτή, να τα βγάλουμε με το τσικέλι. Ναι, ξέρεις, παπά, είπα ψέματα στην μάνα μου. Τότε, ήμουν ένα παιδί, είχα κλέψει ένα σοκολατάκι. Λέω, μωρέ, εντάξει, καλό αυτό, αλλά δεν πρέπει να πει και αυτό για το οποίο ήρθε. Του λέω, άντε ρε, πες και αυτό για το οποίο ήρθες. Μου λέει, κατάλαβες, παπά, ότι κάτι έχω. Του λέω. Και τι λέει μετά. Ναι, αλλά, πριν το πει. Ναι, αλλά δεν έφταιγα εγώ. 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 Πότε λοιπόν. Τζάμπα, κόπο, τζάμπα, πράγμα, τζάμπα, πέφτω. Θέλετε να σας πω ποιο γι' αυτό, ποιος έφταιγε. Ε. Ναι, θα πω. Σέβομαι το δεσπότη. Οπότε λέω μετά, φέρ την αυτήν, αφού εξομολογήθηκε μαζί σου. Α, και αφού δεν μου λέει στο τέλος ποιος έφυγε, αλλά μου είπε, μου έδειξε πώς εννοούσε, λέω, άντε πηγαίνε στο καλό παιδί. Α, πάλι δεν μου διαβάζεις ευχή, αφού λέει δεν έφυγες για καμιά αμαρτία αφού έφυγε η κουμπάρα. Λοιπόν, έλα τώρα, δεν έχει κανένας τίποτα να πει. Ήμουν και καθηγητής εδώ, οπότε εδώ έχω κανέναν ή καμία εδώ μέσα μαθητριά μου. Ναι. Από Κόνιτσα. Κόνιτσα. Ωραία. Δεν ξέρω. Και έχεις εδώ. Λέγω να δεν την είδες. Δεν την είδες. Δεν άλλαξε κιόλας αυτή εγώ. Γέρασα αυτή. Γιατί με έχω κορίτσια ακόμη. Άλλος. Άλλος. Θα σας πω μια άλλη ιστορία για να δείτε τι έχουν μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους οι άνθρωποι που είναι απαλλαγμένοι από τα υλικά αγαθά μου. Έτσι αφού μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Στο Άγιον Όρος ζούσε στη Νέα Σκήτη ο Γεροδωρόθεος. Ο Γεροδωρόθεος ήταν ένα καλογεράκι, λίγο αγαθούλης. Και δεν ζούσε σε καλύβι που ήταν φτιαγμένο για να ζουν άνθρωποι. Αυτό ζούσε στην καλύβα που είχαν εκεί για να μαζεύουν τα πράγματα για να τα βάζουν στα καραβάκια. Ή ερχόταν με τα καράβια ή φεύγανε με τα καραβάκια. Εκεί είχε ένα χαζό κρεβατάκι, κοιμόταν. Και είχε και μία βαρκούλα ξύλινη που έβγαινε και ψάρευε. Κάποια μέρα εκεί που έβγαινε και ο αραχτός έδινε το ψάρια στους πατέρες, του φτιάχνανε ό,τι του φτιάχνανε φαγητό και έτσι ζούσε, δεν μαγείρευε, δεν έκανε τίποτα και την προσευχή του ο Γεροδωρόθεος. Κάποια μέρα σταματάει ένα εστιοφόρο τεράστιο και πιάνει κουβέντα με τον Γεροδωρόθεο. Του λέει αυτός με το εστιοφόρο, ποιος είσαι εσύ, το λέει. Δωρόθεος, ένας γέρος εδώ. Του λέει, εσύ ποιος είσαι. Του λέει, ο Ωνάσης είμαι. Α, καλά, δεν ξέρω και ο Δωρόθεος ήταν ο Ωνάσης. Του λέει, τι κάνεις εδώ, να ψαρεύω. Με αυτή τη σάπια τη βαρκούλα θα πνιγείς. Όχι, μια χαρά είναι η βαρκούλα μου. Να σου κατεβάσω μία να την έχεις. Όχι, 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 λέει. Καλό καιρός πράγμα, λέει, δεν τη θέλω. Λίγο, λέει, βλέπω τα ρούχα σου σκισμένα, να σ' αφήσω λίγα λεφτά για τα ρούχα. Αν θέλεις, λέει. Όχι, 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 λεφτά, καλό καιρός πράγμα, λέει, όχι, όχι. Ναι, λέει,
για το φαγητό σας, για αυτό που μένεις, ας πείτε καλύβα. Σε εκείνο το ερείπιο. Καλό είναι σπιτάκι μου είναι. Να στείλω, λέει, να το φτιάξουμε. Όχι, 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 όχι. Και το τελευταίο. Λέει, τότε λέει για όλους τους μοναχούς εδώ να στείλω λεφτά. Όχι, 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 όχι. Τέλος πάντων, θέλει ο Νάσης. Ίσως ήταν και ο μοναδικός που δεν του πήρε λεφτά. Ναι, αλλά οι νέοι μοναχοί που ήταν στα καλή στις σκήτες είδαν τι έγινε από μακριά σου, ποιο είναι αυτό το ιστιοφόρο τεράστιο, ώσπου να βγει με τη βαρκούλα του έξω στον Αρσανάο ο Γεροδολόθεος, πήγαν αυτοί. Τι λέει Γεροδολόθε, ποιος ήταν αυτός. Δεν ξέρω, λέει, ο Νάσης μου είπε, τι λες, βέβαια, τι λέει, αυτός είναι ο πλούσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν πειράζει, λέει, να είναι καλά. Και τι σου είπε, αν θέλω, λέει, καμιά βάρκα, και εσύ τι του είπες, όχι, όχι. Αν θέλω λεφτά, λέει, για τα ρούχα μου, για το σπίτι μου, για το αυτό, εσύ τι του είπες, όχι, 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 όχι. Και μετά, τι άλλο, λέει, δεν σου είπα, αυτοί ψάχνανε τώρα. Μήπως θέλουμε, λέει, τίποτα λεφτά να στείλει για όλα τα καλύπια. Και εσύ, λέει, τι του είπες. Όχι, 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 όχι. Και τι του είπαν αυτοί. Να ρίχαμε. Άλλο ο Γεροδολόθεος, όταν τον κάνουν εκτεθεί, ευωδίαζε. Ο χαμένος. Που ο κανένας δεν έχει τίποτα. Εγώ μπορώ να πω ιστορίες μέχρι το πρωί όμως. Μένα μου δώσαν ώρα και μου είπαν μέχρι παρά 20, μου είπαν πάτε εδώ. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε μια απόφαση. Στα παιδιά μας, ήρεμα για τον Χριστό, ήρεμα για την Εκκλησία. Και κυρίως, τα παιδιά μας να βλέπουν τον αγώνα μας, τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό και την Εκκλησία. Αν βλέπουν αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα τον αγκαλιάσουν τον Χριστό. Αν έμεινα κοντά στο γύρο Παΐσιο, γιατί όλοι, νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει στιγμές δύσκολες με την ψυχή μας, με τον εαυτό μας. Οι δικές μου στιγμές, όταν ήμουν αποκόμιτσα, όπως είπε η παρετριά μου, δύσκολες εποχές, αυστηρά τα πράγματα εκείνη την εποχή, μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτό. Όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, ήταν το 1978, για να μετρήσετε και τα χρόνια. Όταν πήγα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, άρχισε μέσα και στη δικιά μου ψυχή να αμφισβήτηση. Είμαστε παιδάκι με τα πολίτες, πώς τα λένε αυτά, αμφισβήτηση των πάντων. Αμφισβήτηση και εγώ και τα θρησκευτικά και εκκλησία και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και ενώ σπούδασα θεολογία, ψάχναμε τα λάθη. Ναι, εμείς οι σπουδαίοι, θεολόγοι, ψάχναμε τι λάθη γίνανε. Το μόνο που κράτησα εκείνες το καιρό, ένα-δυο χρόνια, δυόμιση χρόνια, ήταν να πηγαίνω στο Γέρο Παΐσιο. Αλλά τι να κάνω εκεί, ο Πανάρχαιος, να του ταχώνω. Ναι, αλλά κάντε αυτό, γίνεται εκείνο, κοροϊδεύτε αυτό, κάνουμε τον κόσμο αυτό. Ναι, 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 τα έλεγα. Τι συναντούσα όμως εκεί, μια απέραντη αγάπη. Ποτέ δεν μου πει, τι λες, ντρέπεσαι. Και αν σταματούσε καμιά φορά να λέω, μου λέει, άντε μωρέ, δεν θα πεις άλλα. Εγώ τσαντιζόμουν πιο πολύ και λέγεται να μην κοροϊδεύει. Και ήρθε μετά η ώρα, περνάνε τα δύο πρώτα χρόνια, ξανατσιμπάω ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος μέσα μου, δεν χρειάζεται να πω, τι φταίει το μοναστήρι, και γίνομαι απ' την άλλη μεριά. Απόδειπνα, μεσομυκτικά, όρθρος, εσπερινή, αλάδωτα, διαβάσματα, αυτά, κουμποσχήνη μέχρι κάτω. Τώρα, τι έκανε εκείνο το κουμποσχήνη, έτσι το είχαμε.
κυρίως για παιχνίδι. Και πάω στο Γέροντα Παΐσιο, αφού τον ξεχνάω όμως τον Γέροντα Παΐσιο, γιατί ήταν λίγος μετά. Άκουγα στο Αγινόρος κάποιον, ναι, υπήρχε και αμφισβήτησε από κάποιους. Και ξαναπάω μετά να πάρω την ευχή του και να πω για μοναχός. Και πάω μια μέρα που ήταν, είχαμε δώσει τελευταίο μάθημα εξεταστική, τρίτη εξεταστική το Γενάρη και την άλλη μέρα ξυπνάμε με δύο πιθανές χιόνι στις καριές. Ωραία, λέω, θα πω στο Γέροντα τώρα και θα μιλήσουμε εμείς καλογερικά. Θα του πω, θα μου πει, ναι, θα του λέγα και εγώ τώρα άλλα πράγματα από εκείνα που του λέγα πριν. Και όταν πάω την εδώ, τα δύο χρόνια τα ενδιάμεσα, ο Γέροντας είχε εκτιναχθεί από κόσμο. Και βρίσκω μέσα στο χιόνι απ' έξω, 60-70 άτομα και γίνομαι Τούρκος μέσα μου γιατί μου χαλούσαν τη μέρα. Και βγαίνει ο Γέροντας και μου κάνει πλάκα, τώρα έχει, μου κάνει πλάκα. Κοιτάει, έτσι κουκουλωμένος που ήταν με τις κουβέρτες, ο καημένος πάγωνε, επειδή είχε ένα πνεύμα και κρύωνε ο Γέροντας και το καλοκαίρι κρύωνε. Κοιτάει και λέει, α, εδώ λέει έχουμε έναν μεγάλο ασκητή. Κοιτάω εγώ γύρω-γύρω, ούτε ράσο, ούτε παπάς, ούτε καλόγερος, ούτε κανένας. Λέω, για μένα το λέει. Και ξαναμπαίνει μέσα. Εκείνη την ώρα, πώς πέρασε, μπορεί να πέρασε και μια ώρα, έζησα το μεγαλείο μέσα μου ότι είμαι ασκητής. Το ζήσα. Και δέστε τη συνέχεια. Ξαναβγαίνει. Και μπαίνουμε στη σειρά να πάρουμε ευχή και να φύγουμε όσοι δεν τον θέλαμε πολύ. Και φτάνει σε μένα και με κοιτάει στα μάτια με ένα ύφος που έλεγε τώρα μπορώ και να σου ρίξω και μία. Φεύγεις από το Άγιον Όρος τώρα. Άκου καλόγερος ο Χριστός. Τώρα φεύγεις. Και συνεχίζει. Παίρνουμε ευχή. Από ποιον ουρανό άραγε, από ποια σύννεφα έπεφτα, κρύωσα, τσατίστηκα, μου έρχονταν να φωνάξω, να πλήσω, να κάνω, να κλάψω, να χτυπηθώ και γυρίζω γέροντας και μου παίρνει αγκαλιά. Μου λέει, Χριστάκη, φαίνεις από το όρος τώρα, σε παρακαλώ. Και πιάνε το ράσο του και λέει, κοιτά τη ώρα που θα το φορέσεις με το ράσο, αλλά θα είναι άλλο ράσο. Φεύγω όντως, και μάλιστα δεν είχε καράβι και έφυγα με το λιμενικό, είναι ολόκληρη ιστορία. Γυρίζω όμως μια εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα ήταν ίσως πιο μαρτύριο στη ζωή μου, δεν πέρασα. Τη μία ώρα να σκέφτομαι ότι καλά μου έκανε και την άλλη ώρα να λέω ντροπή του, δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει τι κάνει. Καλά λένε κάποιοι αγιορείτες, ότι είναι χαζός, ότι είναι πλανεμένος, ότι είναι. Γυρίζω λοιπόν σε μια εβδομάδα πίσω. Αξίζει να τα ακούσετε. Μόνο για το τέλος, την τελευταία φράση που μου είπε. Δεν υπάρχει κανένας, είμαστε μόνοι μας. Ο καιρός είναι ωραίος, έχει φτιάξει. Και καθόμαστε να κουβεντιάσουμε. Εγώ κλαίω, χτυπιέμαι, είμαι έτοιμος να τον αρπάξω ή να υπακούσω. Γέροντα, τι έγινε. Τι ήταν αυτό, εγώ ήμουν έτοιμος. Είχα το κελί μου, είχα το μοναστήρι μου. Αυτό, τι είναι αυτό. Μου λέει, γιατί παιδί μου, λέω, Γέροντα, εγώ ήμουν κοντά στο Θεό. Πού ήσουν, κοντά στο Θεό. Ποιον Θεό, παιδί μου, ποιον Θεό. Τον εγωισμό σου είχες κάνει Θεό, τον προσκύναγες. Κανένα Θεό δεν ήσουν κοντά. Και πότε ήμουν, λέει, Γέροντα, κοντά στο Θεό. Θυμάσαι. Όταν τον αμφισβητούσες στα ποδαράκια του Ιησού. Τώρα που ήμουνα χιλιόμετρα μακριά στον εγωισμό μου λέει παιδί μου φεύγει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι εκεί. Και εμείς καθιόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού
Και τότε είναι ο διάβολος εκεί. Και σε κάνει, μου λέει, αλογάκι. Και του πας. Μια χαρά. Λέγε καθόλου. Να ρωτήσω κάτι, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι υπέροχη η κυρία σας. Και με τις αντισκητήσεις που λέτε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι νέοι κύριοι στην Εκκλησία του Θεσμικού δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα, καταφέρονται με τον Πεδοπάδο, δεν υπάρχει στην Εκκλησία. Εσείς είχατε τη μεγάλη τύχη να συναντήσετε και να βοηθήσετε τον Άγιο Παΐσιο. Εμείς, αν βρισκόμαστε τέτοια, όχι μόνο από το διάβασμα, το διάβασμα στο σχολείο, στον περιβάλλον των χώρων, στον πώς πρέπει να τους απαντάνε. Ένα πρόεδρο μπορεί να πράγει την οικογένεια του, που στην Εκκλησία που είναι πιστήγο, αλλά κάποια στιγμή κάνουν την επανάστασή τους, πώς πρέπει να τις πει. Το μικρό σου όνομα, Δεσποινούλα μου, την αμφισβήτηση θα την κάνουν έτσι κι αλλιώς όλοι. Όλοι την κάνουμε, όλοι την κάνουμε, την κάνουμε, την κάνουμε την αμφισβήτηση. Πρώτον, αυτό είναι, πιστεύω είναι της ηλικίας που πορεύεται ένα παιδί, δεν θα αμφισβητήσει της το καλό. Αλλιώς γίνεται μαμόθρευτο και θα υποφέρει αργότερα. Εγώ τα παιδιά μου ήθελα να αμφισβητήσουν πράγματα και καταστάσεις και να είμαι εκεί και να μιλάω. Κυρίως η κυρία Μαρία όμως περισσότερο, που έχει πιο υπογονή από μένα και εγώ. Τα παιδιά όμως πρέπει να δουν την αγάπη μας. Είναι παιδιά μας. Σε μένα υπάρχει μια πιο δύσκολη ερώτηση που μου κάνουν στα σχολεία που πάω και στους συλλόγους γονέων κτλ. Μια πιο δύσκολη ακόμα που έχει να κάνει και με την πνευματικότητα. Και αν το παιδί μου πει ότι είναι ομοφιλόφιλο, πάλι θα τα αγαπάς. Και θα παλέψεις μαζί του. Τα παιδιά, εδώ είναι η κυρία Μαρία, ο μεγάλος, τις έκανε πολλές φορές πλάκες. Είχαμε θεσμοθετήσει άτυπα αλλά δυνατά κάθε μεσημέρι να τρώμε μαζί. Ερχόταν έτσι, εκπαιδευτικοί και οι δυο, τα παιδιά μαθητές, οπότε μαζευόμαστε και τρώναμε μαζί. Σπάνια το χαλάγαμε αυτό, όσο τα παιδιά μας μπορούσαν να μας ακολουθούν. Τώρα έχουν πάει τους δρόμους τους, ένας παντρεύτηκε και ο άλλος ετοιμάζεται και έχουν φύγει. Εκεί λοιπόν κάποιες φορές στην κυρία Μαρία προσπαθούσε να της λέει αντίθετα πράγματα με την Εκκλησία. Έτσι παπάδες, έτσι δεσποτάδες, έτσι στην ιστορία μέσα, έτσι τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Και επειδή η μαμά του ποτέ δεν αγρίευε, μπορώ δηλαδή να υποκληθώ σε αυτό ποτέ, εγώ συνήθως δεν έπαιρνα μέρος στην κουβέντα, τα άφηνα να την παιδιάζουν οι δυο τους και μου χτυπούσε μετά το πρωί κάτω και μου έλεγε, ρε παιδί μου, αυτή η μαμά, τι ως υπόμονη, ήθελα να τσακωθώ μαζί της σήμερα. Το θεωρώ πραγματικά, και με συγχωρείς η ίδια, το θεωρώ παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα παιδιά μου δεν είναι συνέχεια στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, αλλά κρατάνε τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγησή τους και κυρίως τις μεγάλες γιορτές έρχονται στο ιερό μέσα, παίρνουν και ένα βιβλίο και διαβάζουν τα κείμενα και ενθουσιάζονται από το μεγαλείο του κειμένου. Λέω, κοίτα να δει. Ο μεγάλος ειδικά, ότι λέξεις ωραίες βλέπει, μου λέει, πω, πω, ρε παπά, κοίτα. Θα τα διαλύσω. Κοίτα εδώ τι έκανε. Κοίτα. Κοίτα. Θα κρατήσουν το δικό τους κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχουν κάνει και κάποιες αμαρτίες, φυσικά και έχουν κάνει και κάποιες αμαρτίες. Αλλά πρέπει να ξέρουν τι, την παραβολή του ασώτου, ότι ο Θεός είναι εκεί. Ότι ο Θεός είναι εκεί και τα περιμένει. Και δεν θα τα δικάσει, θα τα αγκαλιάσει. Άλλος. Υπάρχει ένας ιερέας, ο Παπαχρίστου. Μιλάει για αγάπη, μιλάει για ειρήνη, μιλάει για χαρά. Και αγγίζει την ψυχή μου. Η Παναδόνα, γνωρίσα τον Παπαχρίστου. Αγγίζει την ψυχή. Υπάρχουν άλλοι ιερείς όμως που χρησιμοποιούν λίγο το βάθρο του Αγίου. Πρόσεξε. Ναι. Σωστά έχει την Αγίου Μεσαγγελίσκα. Στο νέο λίγο ακραία. Όχι.
Τι κάνω εγώ ως πιστός. Το όνομά σου. Στέλιος. Στέλιο μου. Καταρχάς, θα το πω γιατί το ζω. Ο δεσπότης σας είναι πάνω από εδώ, ευχαριστώ πολύ. Ο δεσπότης. Την είδα την ανάπη του. Την νιώθω και την ταπεινωσή του. Σπάνιο είδος. Πάμε παρακάτω γιατί θα με μαλώσει μετά. Λοιπόν, Στέλιο μου, χρειάζονται όλοι. Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν την αυστηρότητά τους. Έλεγε ο Κεροπαΐσος να ψάξεις να βρεις πνευματικό που σε αναπάει. Αυτό παιδιά. Και μετά να κάνεις υπομονή και υπακοή μου έλεγε. Δόξα τω Θεώ, σήμερα η Εκκλησία μας έχει πάρα πολλούς ιερείς με κατανόηση. Αλήθεια σου. Και φυσικά είναι ντροπή να αποδεχτώ αυτό που είπες για το όνομα. Εγώ ένας τόπο και ο Γέρδας. Χαζός για χαζούς είμαι. Άλλος. Λέγεται Σπάχ. Τι να πω τώρα. Σε αυτή την περίοδο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα. Και εμείς οι μεγαλύτεροι, ως γονείς, με θέα στην Εκκλησία. Κομπαρτιζόμαστε καθημερινώς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς μπορούμε να είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά μας, όταν εμείς οι ίδιοι μπορούμε εύκολα να σταθούμε, διότι παρασυλλόμαστε τον πιθανικισμό, τον διαθήκη. Αν είπα, τι να πω τώρα. Να σε ρωτάει δεσπότης και με τόσο ωραίο χαμόγελο. θα το ζητήσω κάποια στιγμή. Να μου δώσει το πιο τελευταίο χωριό πάνω, έτσι, να ράξω εδώ κοντά του. Δεν ξέρω αν θα μου πει ναι όμως. Να το πείσετε να μου πει ναι. Ωραία, υπέροχη ερώτηση. Εξαρτάται ο καθένας μας τι έχει βάλει στην αναζήτηση της καρδιάς του και της ψυχής του. Θα πω μία φράση, δεν θέλω όμως να συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα. Εγώ όταν τίθενται αυτά τα θέματα, όπως τώρα με τον πατέρα Αντώνη και την Κιβωτό, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Μάρτης μου, πρεσβυτέρα, καθόλου. Παρά μόνο είπα στον εαυτό μου και στους γύρω μου προσευχή. 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 Έκανε τόσο έργο και μπορεί να έκανε και κάποια λάθη. Ο Θεός ξέρει να συγχωρεί τα λάθη. Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν ξέρουμε να συγχωρούμε τα λάθη. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου νόμου με τον θεϊκό νόμο. Στον θεϊκό νόμο ο ληστής μπαίνει πρώτος στον παράδεισο. Οι πόρνες και οι τελώνες και οι αμαρτωλοί ήταν η παρέα του Χριστού, γιατί ήξερε τι καρδιά είχαν. Στον ανθρώπινο νόμο ο ληστής είχε καταδικαστεί για να πεθάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Αν τώρα λοιπόν εμείς, αντί να καθόμαστε με τις ώρες και να χαζεύουμε στην τηλεόραση, βρούμε έστω και λίγο χρόνο να γονατίσουμε. Ο Θεός θα είναι εκεί. Και έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος από τους σύγχρονους ιεροκήρυκες, για τα παιδιά σου, μωρέ, πρέπει να αδροζιάσουν τα γόνατά σου, έλεγε. Έχουμε πιστέψει ότι έχουμε το δυνατότερο όπλο να μιλάμε στο Θεό. Αν το έχουμε πιστέψει, θα δίνουμε χρόνο. Κάποια στιγμή εδώ με τα γρεβενά, τι έγινε. Εδώ στα γρεβενά έχει κάτι φυλακές, δεν έχει. Εδώ. Τι παθαίνουν με τα γρεβενά. Τυχαία έγινε, δεν πήγα στις φυλακές. Ούτε να πω μέσα, ούτε να τους επισκεφτώ. Αλλά από μακριά έγινε το γεγονός. Μπαίνει ο σύζυγος κάποιας γνωστής μας, οικονομικά. Κάτι έγινε, μπερδέματα με τη δουλειά του, τάκ, μέσα. Και έρχεται η γυναίκα του και λέει, Παπα
Χρήστο, πηγαίνω να το δω. Έχεις τίποτα να δώσεις? Μάζεψε κάποια βιβλία που είχα στη βιβλιοθήκη μου. Πάντα μαζεύω βιβλία για να τα δίνω. Και είχα και κάτι βιβλία που είχαν τους χαιρετισμούς. Μια ωραία έκδοση που είχαμε κάνει. Κάθε σελίδα και έναν από τους χαιρετισμούς. Με ωραία φωτογραφία και τα λοιπά εικόνα. Λέω, πάρε και αυτά καμία εκατοστή. Αλλά θα πει στο διοικητή όμως της φυλακής, αν περνάνε, να τα αφήσεις. Αν δεν περνάνε, να ξαναφέρεις πίσω, γιατί η έκδοση ήταν και λίγο ακριβή. Γυρίζει, μου λέει, πέρασαν όλα, χάρηκε. Και όλος ο διευθυντής, ήταν και παουκτσής, γι' αυτό χάρηκε. Να το πούμε γιατί θα τελειώσει η ομιλία και να τα έχω πει για τον Πάουλ. Και ακούστε όμως, ακούστε. Μετά από κάνα 2-3 μήνες, με παίρνει κάποιος νεαρός. Τηλέφωνο απόκρυψη, τα τηλέφωνα που έχουν στις φυλακές είναι με απόκρυψη. Λέει, Πάτερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο που μου έκανες, δεν παρακαλώ, κάτσε να κλαίει. Λέω, ποιος είσαι εσύ μόνοι και ποιο δώρο σου έκανα, να καταλάβω κιόλας. Λέει, είμαι ένας στις φυλακές των Γρεβενών και το και το και είχα κάνει αυτό και είχε βγει και στη δημοσιότητα και είμαι ισόβια και είμαι τούτο και είμαι εκείνη. Τι δώρο μου ευλογημένα σου έκανα. Εγώ δεν θυμήθηκα. Και τι μου λέει, μου έκανες δώρο την Παναγία. Τι λες μωρέ, λέω. Και όταν μου είπε μετά ότι έχω το βιβλίο, του λέω, συγγνώμη, δεν το θυμήθηκα. Ναι, ναι, για πες. Το παίρνουμε, λέει, ο καθένας το βράδυ το βιβλίο, μια γωνιά και μιλάμε στην Παναγία. Ωραία, λέω, κοίτα να δεις. Έπρεπε να πάει φυλακή για να συναντήσει την Παναγία. Εύκολα συναντάς μετά, αρκεί να μιλήσεις λίγο. Πάνω, έλεγε ο Γεροπαΐσιος, πως είναι ρε γέροντα εκεί πάνω στον ουρανό οι Άγιοι και μας βλέπουν. Για σκέψου ρε παιδί μου, σαν ένα τεράστιος πύργος. Και πάνω λέει πως είναι οι πολεμίστες του πύργου. Κάθονται λέει οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι όλοι και περιμένουν λέει πότε θα τους μιλήσουμε εμείς για να ακούσουν και να πάνε τρέχοντας στον Χριστό και να γυρίσουν και να μας φέρουν το χαμπέρι. Κοιτάνε λέει, κοιτάνε και στενοχωριούνται λέει οι Άγιοι όταν δεν τους μιλάμε. Και εμείς έχουμε Αγίους που περιμένουν να τους μιλήσουμε και εμείς καθόμαστε στην τηλεόραση να μας μιλήσει τηλεόραση. Έτσι δεν γίνεται? Όλη την ημέρα και μίλα μας, μίλα μας, δεν μας μιλάει τηλεόραση. Και μας αφήνει. Και μια άλλη φορά με το ίδιο βιβλίο των χαιρετισμών τα είχα εκεί στην εξομολόγηση και τα έδινα σε καθένα. Έρχεται μια κυρία από τους κοντινούς μου συνεργάτες και φίλους εκεί που εξομολογείται. Της δίνω, μου λέει, κάνω και μια αφιέρωση. Της έκανα μια χαζή αφιέρωση και μετά από λίγες μέρες έρχεται κλαίγοντας. Τι έπαθες, να το βιβλίο, τι έπαθες, μωρέ, το χάσα. Λέω, και σου δώσω ένα άλλο, ναι, αλλά είχες και αφιέρωση. Τώρα λέω, αν είναι να μην κάνει να μην κλαίσει, σας κάνω καλύτερα αφιέρωση. Παίρνει το βιβλίο. Ακούστε όμως, όχι, δεν το είπα τυχαία. Περνά πάλι λίγες μέρες με και κλαίει. Λέω, έχασες πάλι το βιβλίο, ε. Όχι, να σου πω τι έγινε το βιβλίο που έχασα. Τι είχε γίνει το βιβλίο που έχασα. Έβλεπε η κόρη της που σπούδαζε στο εξωτερικό όταν είχε έρθει το καλοκαίρι. Τη μαμά να διαβάζει κάθε μέρα τους χαιρετισμούς. Είδε, γιατί μου τα είπε μετά η κόρη της αυτά, είδε πόσο αυτό βοήθησε τη μαμά. Και η κόρη πήρε το βιβλίο και έφυγε. Και της έστειλε μήνυμα κιόλας, μη ψάχνεις ρε μαμά το βιβλίο, πες του παπά Χρήστο να σου δώσει ένα άλλο, γιατί εγώ το έχω και κάθε μέρα διαβάζω τους χαιρετισμούς. Έτσι μπαίνει ο Θεός στις ψυχές των παιδιών μας. Μπαίνει. Μπαίνει.
Αρκεί τα παιδιά μας να ξέρουν ποιον Θεό ψάχνουν. Σας το ξανά πάρω. Ένας Θεός που θα έχει αγάπη, ένας Θεός που ξέρει γιατί το κάθε παιδί το αγαπάει. Και να πω και κάτι ενδυματολογικό. Μην πολύ βασανίζετε τα παιδιά σας με την ενδυμασία. Κάποτε μία θεολόγος πολύ ψαγμένη μου έκανε μία ερώτηση. Μου λέει ποια ήταν η ενδυμασία που μας έφτιαξε ο Θεός. Με τι ενδύματα μας έφτιαξε ο Θεός. Ποιος, με έναν θεολόγο εδώ. Γυμνός, πότε ντυθήκαμε. Όταν τα κάναμε μαντάρα. Γιατί τότε καταλάβαμε ότι θα πήγαμε. Και μέχρι τότε, λέει, τον επισκέφτονταν τον άνθρωπο ο Θεός κάθε μέρα στον παράδεισο, δειλινό, και το λέει αυτό στο τροπάριο της Κασιανής, και εκεί που τον επισκέφτονταν ήταν γυμνός άνθρωπος. Αλλά είχε καθαρή την ψυχή του. Πάτε, Προκόπη, εγώ με θες ξαναξεκινάω, δώσουμε ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα, γιατί αν δεν μου δώσεις θέμα θα αρχίσεις να λέω και τον πάω. όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία να πέφτει πάνω μου τόσο δυνατά το Παπαπάο, είχα και εγώ την απορία, μην νομίζετε. Ο πνευματικός μου που μεγάλωσε ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ αγάπη και πολύ Χριστό, ο Δεσπότης ο Σεβαστιανός. Και αναρωτιόμουν, το διώχνω αυτό το Παπαπάο και το κρατάω. Όταν είδα όμως όλα αυτά τα παιδιά να πέφτουν πάνω μου με τόση αγάπη, είπα όχι μόνο το κρατάω, αλλά θέλω να είμαι και ο τρίτος της τιμής μου. Και όταν πριν λίγες μέρες πήγα στην Κύπρο για ομιλίες και πέρασα μέσα στα κατεχόμενα, δέστε μέχρι που φτάνει ο Χριστός. Μέχρι που φτάνει ο Χριστός και με τι δρόμο φτάνει. Όταν πέρασα μέσα στην κατεχόμενα να πάω να προσκυνήσω ένα ναό της Αγίας Σοφίας, έξω από τη Λευκοσία, με σταμάταγαν τα τουρκάκια, τα παιδιά που είναι μέσα από τα τουρκάκια, για να μου δείξουν τη φωτογραφία μου ως παπάς στο κινητό τους. Εσύ Παπαπάο. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Αγκαλιάστε το Δεσπότη σας και τους παπάδες σας. Και θα σας δίνει ο Θεός πολύ χάρη και πολύ ευλογία. Καλές γιορτές. Εδώ ο Δεσπότης να σας πείτε. Αφού ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Πατέρα Χρήστο για την κατάθεση αυτή της ψυχής που έκανε σε όλους εμάς και τις πολύτιμες συμβουλές που μας έδωσε, αλλά και τον δρόμο για την αγιότητα, για τη σωτηρία των παιδιών μας που μας έδειξε, αλλά και τη στάση ζωής που πρέπει να έχουμε όλοι μας και απέναντι στο Θεό και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους γύρω μας, πόσο μάλλον απέναντι στην οικογένειά μας. Τον παρακαλώ να έρχεται για όλους εμάς και για τον Ιερό Κλήρο και τις μοναστικές αδελφότητες και για όλους εσάς που βρίσκεται σήμερα εδώ, αλλά και όλους τους χριστιανούς και τους ανθρώπους μητροπόλεως μας, της Μακεδονίας μας, της Ελλάδας μας, όλου του κόσμου. Να έρχεται για όλους εμάς οι οποίοι αγωνιζόμαστε μέσα στον κόσμο αυτό, μέσα στο κοσμικό φρόνημα, μέσα στη δύσκολη αυτή εποχή, με τα πάθη μας, με τα λάθη μας, με τις αδυναμίες μας, με τις δυσκολίες μας με τους ανθρώπους γύρω μας,
με τις εργασίες μας και με όλες τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Να εύχεται για όλους εμάς και να προσεύχει στον Άγιο Θεό να μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον δρόμο μας ή να βρούμε τον δρόμο μας προς την ουράνια βασιλεία του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Το οδηγό δεν μου έδωσε. Είτε εσείς τον ναι και το είμαστε.